Καβαλιώτη στην καταγωγή, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πάντα ακούμε και καταγράφουμε τις θέσεις τους για τις εθνικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, κύριε Κερίδη. Ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση. Καλό μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, συνολωμένη, γιατί αυτή την ώρα μιλάει ο Πρωθυπουργός για το εργασιακό. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό νομοσχέδιο. Επομένως, η απώλεια είναι μεγάλη και είμαι πάρα πολύ σύντομη, κύριε Κερίδη. Βήματα προόδου, θα συμφωνούσατε κι εσείς μαζί μου, δεν σημειώθηκαν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το ότι έσπασε ο πάγος σε μένα δεν μου λέει πολλά. Το ότι υπάρχει θετική ατζέντα επίσης μένει να αξιολογηθεί μελλοντικά για πόσο θα υπάρξει αυτή η θετική ατζέντα. Θέλω από εσάς ένα γενικότερο σχόλιο για ό,τι συνέβη. Πήκατε επιθετικά και καλά κάνετε. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι θετικό ότι αποκαταστάθηκε ο διάβλος επικοινωνίας. Είναι θετικό ότι η Τουρκία επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για ύφεση στην ένταση που είχε ίδια εντελώς αδικαιολόγητα προκαλέσει το 2020. Βεβαίως η απόσταση που μπορεί να μεγάλη, το πρόβλημα που είναι άλυτο και δεν βλέπω επί του πεδίου κάποια μετατόπιση ουσιαστική της Τουρκίας. Ωστόσο, το όλο κλίμα που επικράτησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η επανασυσπήρωση του ΝΑΤΟ μετά τα διαλυτικά φαινόμενα που είχαμε της προεδρίας Τραμπ, η επιστροφή της Αμερικής, που κλείνει τα κενά, τα γεωστρατηγικά που είχαν δημιουργηθεί στην περιοχή μας και είχε προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί η Τουρκία, είναι σημαντικά όλα αυτά. Η Ελλάδα είναι απολύτως συντονισμένη. Η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα συνολικά, στη νέα εποχή Biden. Σε αυτή την επανασυσπήρωση της δημοκρατικής δύσης, η Τουρκία βρίσκεται σε αμηχανία και να μην πω σε σύγχυση και έχει το πρόβλημα. Προσπάθησε να εθνιδιάσει, δεν τα κατάφερε πέρσι, βρήκε τείχο και η πολιτική της ένταση απέτυχε. Βεβαίως το πρόβλημα Τουρκία παραμένει, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είχαμε και κάποιες πολύ θετικές δηλώσεις στη συνάντηση Biden με την Ευρωπαϊκή ηγεσία της Επιτροπής και του Συμβουλίου, τον Σαρλ Μισελ και την Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν, όπου υπογραμμίστηκε η σημασία του δικαίου της θάλασσας και του σεβασμού των κανόνων και ευχήθηκαν αμφότεροι να υπάρχει μια δημοκρατική Τουρκία. Ευθείες αναφορές λοιπόν στο πρόβλημα της Τουρκίας του Ερντογάν, που εγγράφονται στις επιπλέον επιτυχίες της ελληνικής διπλωματικής προσπάθειας. Παρ' όλα αυτά, κύριε Κερίδη, θα μπορούσε να πει κανείς μια καρά της έκατσε της Τουρκίας αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, διότι έρχεται το τέλος του μήνα και προφανώς δεν θα δει κυρώσεις, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, οι κυρώσεις, να πούμε, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Οι κυρώσεις είναι ένα εργαλείο. Κάποιοι θεωρούν μειωμένη αποτελεσματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο και κρίσιμο, το οποίο η ελληνική πλευρά αξιοποιεί, προκειμένου η Τουρκία να συμμορφωθεί με ένα ελάχιστο των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Απομένει να φανεί τι θα γίνει στη Σύνοδο την Ευρωπαϊκή. Η Τουρκία επιχειρεί να δείξει ένα καλό πρόσωπο. Θεωρώ ότι είναι μια τακτική κίνηση και όχι μια ουσιαστική αλλαγή. Γι' αυτό κρατάμε πάρα πολύ χαμηλά και μικρά καλάθια. Θα δούμε όμως τι θα γίνει. Ένας αγώνας δρόμου αυτό. Υπάρχουν γνωστές αντιδράσεις στο εξωτερικό της Ευρώπης, κυρίως στη Γερμανία. Αυτό που είπε, ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κερίδη, εγώ αγχώνομαι πιο πολύ από εσάς, γιατί ξέρω τι είναι να μιλάει ο Πρωθυπουργός και εσείς να μην τον ακούτε. Αυτό που είπε στους Τούρκους δημοσιογράφους ο κύριος Ερντογάν, ότι συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στα μεταξύ μας θέματα να μην αφήνουμε να επισέρχονται τρίτοι, δεν είναι άκρος επικίνδυνο για την εξέλιξη των εθνικών μας θεμάτων? Ναι, δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δείχνει ακριβώς τη δυσκολία που έχουν οι Τούρκοι να κατανοήσουν το ρόλο της Ευρώπης και τη δυσκολία με την επιτυχία που έχει η ελληνική πλευρά να καταστήσει τα ελληνοτουρκικά ευρωτουρκικά. Αυτό είναι δεδομένο, είναι κάτι το οποίο η Τουρκία έχει δεχτεί και στο παρελθόν. Η Ελλάδα είναι μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας, τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι όμως κάτι το οποίο το λένε και το ξαναλένε οι Τούρκοι, τους ενοχλεί πάρα πολύ. Αλλά αυτή είναι η ζωή και όπως λένε και στο χωριό μου, ξύδι. Ξύδι, σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Κερίδη. Να είστε πολύ καλά, την αγάπη μου, την όμορφη καβάλα μου. Την επιστρέφουμε, γεια σας.